Αγαπητές φίλες και φίλοι του σινεμά, γεια σας. Είναι το Κάρο Διάριο, το κινηματογραφικό podcast του ντοκουμέντου με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. Who is that boy? A boy. Mi hai seduto, e io mi sono lasciato seduto. Devo partire. Domani. Το θεώρημα είναι το ποιητικό έργο ενός αιρετικού δημιουργού που δεν υπάκουε σε κανένα κατεστημένο ηθικό κώδικα και καμιά καλλιτεχνική φόρμα της εποχής. Ο Παζολίνι, με το πλέον τολμηρό και προκλητικό φιλμ του, φτιαγμένο το 1968, επιδίωξε να φτιάξει μια αντικαπιταλιστική παραβολή που ερμηνεύτηκε από τους θεωρητικούς κινηματογράφου με μαρξιστικούς αλλά και χριστιανικούς όρους. Το σενάριο στρέφεται γύρω από τη μεγαλοαστική οικογένεια ενός Μιλανέζου βιομηχάνου. Τα μέλη της φαμίλιας ζουν ράθυμα και χωρίς κανένα άγχος στη πολυτελή βίλα τους. Εκεί, εκτός του πατέρα, της μητέρας, του γιου και της κόρης, ζει και μια υπηρέτρια που εκτελεί χωρίς κανένα παράπονο τα καθημερινά της καθήκοντα. Ώσπου μια μέρα εμφανίζεται, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ένας ενιγματικός νέος άντρας. Η σχεδόν απόκοσμη ομορφιά του φαίνεται να συνεπέρνει όλα τα μέλη της οικογένειας. Στο ερωτικό κάλεσμα που του γίνεται από όλους, ακόμη και από την υπηρέτρια, ο παράξενος επισκέπτης ανταποκρίνεται χωρίς δισταγμό. Ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα αποφασίζει να φύγει και το ανακοινώνει στη διάρκεια ενός τελευταίου δείπνου. Τα λόγια του πέφτουν σαν κεραυνός στο μέχρι πρότινος γιορτινό τραπέζι και όλοι το εξομολογούνται την επιρροή που είχε στη ζωή τους. Μετά από την αναχώρηση του νεαρού άντρα, η οικογένεια διαλύεται. Ο γιος αρχίζει να ασχολείται απεγνωσμένα και αποτυχημένα με τη τέχνη. Η κόρη μοιάζει να χάνει τα λογικά της και κλείνεται στη σιωπή. Η μητέρα αναζητά περιστασιακούς εραστές στο δρόμο. Ο πατέρας χαρίζει το εργοστάσιο στους εργάτες και φεύγει για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η επόμενη μέρα στη ζωή της υπηρέτριας, η οποία αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό της, για να έρθει εκεί αντιμέτωπη με ένα αναπάντεχο γεγονός. Το φιλμ φαίνεται να στοχάζεται πάνω στη φύση του έρωτα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ανίατη ασθένεια, είτε ως λυτρωτική αποκάλυψη και φάρμακο της ψυχής. Επίσης, η πρωταγωνιστική οικογένεια του Μιλάνου, με την υπηρέτρια, αποτελεί μια μικρογραφία της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ένας καθρέφτης της δυτικοευρωπαϊκής αστικής ηθικής, με τον ορθολογισμό και την άσκηση εξουσίας να αποτελούν βασικά συστατικά στη δομή λειτουργίας της. Ποιος είναι όμως ο μυστηριώδης άγνωστος που έχει από το πουθενά εισβάλλει στο εσωτερικό της οικογένειας και διαλύει τα επιμέρους συστατικά στοιχεία της? Η σαρωτική ορμή του άντρα συμβολίζει όχι μόνο το απρόσμενο ή το τυχαίο που μπορεί να εισβάλλει ανά πάσα στιγμή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Κυρίως είναι ένα αξεδιάλυτο ένιγμα που αφορά αρχαίγονες δυνάμεις και βαθιά κρυμμένα ψυχολογικά μυστικά, τα οποία σχετίζονται με τις βαθύτερες και ανομολόγητες επιθυμίες μας. Ο καθοσπρεπισμός των καπιταλιστών προφανώς και βρίσκεται στο στόχαστρο του Παζολίνι. Στη θεωρία της ανθρώπινης εξέλιξης, ο Ιταλός διανοούμενος ποιητής και σκηνοθέτης κρίνει πως ο ερωτισμός έχει πάντα πρωτεύοντα ρόλο. Όλα έχουν να κάνουν με το ερωτικό ένστικτο, ισχυρίζεται. Συμπληρώνοντας πως ο έρωτας είναι η κατεξοχήν δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου. Συνθήκη που του προσδίδει στοιχεία ιερότητας και τον κάνει να συγγενεύει με τη δημιουργική δύναμη ενός Θεού. Για τον Παζολίνι, φορέας αυτής της ιερότητας είναι ο άρρωστος νέος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, ο μυστηριώδης επισκέπτης είναι ο τρομερός Θεός της δημιουργίας. Είναι ο Ιεχωβά. Το ιερό είναι αληθινό. Είναι η μόνη ουσιαστική πραγματικότητα. Επισημαίνει και συμπληρώνει. Σε όλα τα έργα μου, οι ήρωες είναι άνθρωποι που σχετίζονται με το ιερό και αρχαίγωνο, το οποίο η αστική καπιταλιστική κοινωνία κάνει ό,τι μπορεί για να το καταστήλει. Αλλά αυτό πάντα ξεπροβάλλει ορμητικό και ανίκητο. Το θεώρημα είναι έργο σκανδαλώδες, αλλά μόνο με την ιδεολογική έννοια. Δεν πρόκειται για παραβολή της έλευσης του Ιησού ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Χριστός που διεισδύει στο σύγχρονο κόσμο. Το θεώρημα είναι μια ταινία που προκαλεί αντιπάθειες. Πιστεύω ότι στο πρώτο μέρος είναι δυνατόν να δίνει την εντύπωση μιας ταινίας που φτιάχτηκε από αδράνεια, μόνο και μόνο δηλαδή επειδή κάποιος αποφάσισε να την κάνει. Αυτό λόγω της κάπως μηχανικής σειράς των ερώτων, λόγω του ότι η παρουσία του Σταμπ δεν είναι τόσο μαγική, τόσο διφορούμενη, τόσο αμφιβόλιστο θα έπρεπε.
με εξαίρεση ίσως το ξαφνικό έρωτα της υπηρέτριας. Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν μεγάλα κομμάτια που τα βρίσκω ποιητικά, λέει ο Παζολίνη, όπως το Ευαγγέλιο. Ξέρω ότι το έκανα με κάποια έμπνευση, όπως λόγου χάρη η τρέλα της Αν Βιαζέμσκι. Και υπάρχει πολύ χιούμορ που δεν το πιάνει καθόλου το κοινό. Ο κόσμος γελά πιστεύοντας ότι το έκανα στα σοβαρά, ενώ συμβαίνει το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα η ανάληψη στους ουρανούς ή η ιστορία με τις τσουκνίδες. Ολοκλήρωνε τη σκέψη του για το θεώρημα ο Παζολίνη. Τούτη η ακραία για αρκετούς θεωρητική προσέγγιση της μεσοαστικής τάξης από τον Ιταλό σκηνοθέτη προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, σκανδάλισε και δίχασε το κοινό. Ο δημιουργός και ο παραγωγός της σύρθηκαν στα δικαστήρια με την κατηγορία της ανηθικότητας, ενώ η Καθολική Εκκλησία της επιτέθηκε άγρια την ίδια στιγμή που η Ένωση των Καθολικών Κριτικών της απένει με ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Εκεί η ταινία ήταν υποψήφια για το Χρυσό Λέοντα, ενώ απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για τη Λάουρα Μπέτι. 7 χρόνια αργότερα, ο Πιέρ Παόλο Παζολίνη βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της 2ης Νοεμβρίου του 1975 στην παραλία της Όστια, λίγο έξω από τη Ρώμη. Το πτώμα έφερε σημάδια άγριας κακοποίησης. Σχεδόν αποκομμένα αυτιά, σπασμένες οδοντοστοιχίες, συνθλιμμένα οστά στο θώρακα από το επανειλημμένο πέρασμα οχήματος από πάνω του. Για τον άγριο φόνο, ομολόγησε και καταδικάστηκε ως ένοχος σε φυλάκιση 9 ετών και 7 μηνών ένας εκπορνεύομενος 17χρονος, ο Πίνο Πελόζη. Παζολίνη ενταφιάστηκε στο αγαπημένο του χωριό, το Φριούλι. Η αγριότητα ωστόσο της δολοφονίας είχε εξ αρχής δημιουργήσει υποψίες ότι ο Πελόζη δεν ήταν μόνος του στο έγκλημα. Πέρασαν 30 χρόνια, ώσπου το 2005, ο Πελόζη απέστειλε την ομολογία του, δηλώνοντας ότι πλέον είναι νεκροί όλοι όσοι απειλούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Κάτι που του επέτρεπε πλέον να πει την αλήθεια. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, αλλά και την έρευνα των σικελών δημοσιογράφων Τζουζέπε Λομπιάνκο και Σάντρα Ρίτσα, η δολοφονία του Παζολίνη ήταν καθαρά πολιτικό και όχι σεξουαλικό έγκλημα. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, αιτία ήταν η γνώση του Παζολίνη για πρόσωπα της ιταλικής πολιτικής και τις διασυνδέσεις τους με τον κόσμο της μαφίας. Ξέρω τα ονόματα των υπευθύνων όλων αυτών που χειραγωγούν τους νεοφασίστες, όλων αυτών των γνωστών αγνώστων που είναι υπεύθυνοι για τα πρόσφατα εγκλήματα, είχε δηλώσει ο Παζολίνη ένα χρόνο πριν την δολοφονία του. Το τελευταίο βιβλίο του, μάλιστα, με τίτλο Πετρέλαιο, που στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατηρητής το 1993, με πρόφαση ιστορίες ερωτικών εμμονών, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τους εγκληματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους της περίοδου της Δεύτερης Δημοκρατίας στην Ιταλία. Αυτά λοιπόν για το Παζολίνη και το ενηγματικό θεώρημα. Να είστε όλοι καλά και να πηγαίνετε σινεμά.